Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, κύριε Λαβρανέ. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τη μεγαλειώδη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία σήμερα, κόντρα στην καταστολή της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, στην προσπάθεια να φτιάξουν ένα σώμα ελεκτών, τους εκπαιδευτικούς δηλαδή, για να περάσουν ένα σχολείο βαθιά κατηγοριοποιημένο, ταξικό, ένα σχολείο που κυριολεκτικά δεν θα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά για να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη γνώση. Μιας και μιλάμε γι' αυτό, επειδή συνομιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Κιγίνη, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, που όντως μας έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία σε σχέση και με άλλες κινητοποιήσεις. Εδώ είναι ένα ερώτημα, γιατί η κριτική εστιάζεται κυρίως ως προς την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Είναι γιατί τα ψέματα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί να μην αποδεχθούν από την άλλη πάντως οι εκπαιδευτικοί την δική τους αξιολόγηση? Σας ξαναλέω, είναι τα μεγάλα ψέματα με τα οποία προσπαθεί να συκοφαντήσει έναν αγώνα ενός κλάδου που κράτησε όρθιο για δύο χρόνια πανδημίας την εκπαίδευση μέσα από την τηλεκπαίδευση, ενός κλάδου που έχει εμβολιαστεί σε ποσοστά 80 και 90% δείχνοντας την κοινωνική ευθύνη του, και ενός κλάδου που αρνείται ουσιαστικά να βάλει πλάτη στο σχολείο που θέλει να φτιάξει η κυρία Κεραμέως, όπως και οι προηγούμενοι, γιατί αυτό υπηρετεί η λεγόμενη αξιολόγηση. Θέλει τον εκπαιδευτικό να μπαίνει και να διαμορφώνει τους όρους για ένα σχολείο βαθιά κατηγοριοποιημένο, ένα σχολείο ταξικά διαφοροποιημένο, ένα σχολείο το οποίο κυριολεκτικά θα κοιτάει το μαθητή στην τσέπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ξέρετε, την οποία προσπαθεί να αντιστρέψει η κυβέρνηση, αλλά η απάντηση του κλάδου των εκπαιδευτικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι, θα έλεγα, αποφασιστική στο να μην περάσουν αυτά τα ψέματα και φυσικά να ακυρωθεί στην πράξη αυτό το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση προσπαθεί να το περάσει με αποφάσεις δικαστικές, με καταστολή, με ποινές, με απειλές. Επειδή φαντάζομαι ότι το ΚΚΕ δεν είναι ικανοποιημένο με την μορφή που έχει αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό σύστημα, και επειδή ούτως ή άλλως μιλάμε για έναν τομέα όπου κάθε κυβέρνηση έρχεται να επιβάλλει τις δικές της απόψεις. Να μου επιτραπεί η λέξη, ένα σχολείο σαν τα μούτρα τους. Αυτοί κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Τι πρέπει να γίνει, είναι το ερώτημα, σύμφωνα με το ΚΚΕ. Ποιες πρέπει να είναι οι αλλαγές? Τα αποτελέσματα της πολιτικής τους έχουν διαμορφώσει αυτό το σχολείο και θέλουν να το πάνε παραπέρα. Να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι που συζητιόταν το νομοσχέδιο για το λεγόμενο νέο σχολείο που περιλαμβάνει και την λεγόμενη αξιολόγηση, δηλαδή τον ασφικτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών, ήθελε ο Υπουργός Παιδείας να διαμορφώνονται τμήματα στα σχολεία, στα γυμνάσια, με βάση τις επιδόσεις των μαθητών. Αναγκάστηκε να το πάρει πίσω. Η προσπάθεια που γίνεται να περάσουν ένα διαφοροποιημένο σχολείο στο όνομα ότι αξιολογούμε την κάθε σχολική μονάδα, δίνουμε στην κάθε σχολική μονάδα να συμπράττει με ιδιώτες, με χορηγούς και να έχουν άμεση σχέση στο εκπαιδευτικό έργο αυτή, όλα αυτά είναι αποτελέσματα ενός σχολείου το οποίο κυριολεκτικά, αντί να μορφώνει, εξοντώνει τα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι είναι σε ισχύ η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η τράπεζα θεμάτων, οι λιγότερες προτιμήσεις των υποψήφιων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι δηλαδή ένα σχολείο που κυριολεκτικά με τα μέτρα που έχουν πάρει κουμπώνει στο τι θέλουν να φτιάξουν, και κυριολεκτικά η απάντηση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστική στο ότι δεν θα συνενέσουν σε αυτά τα σχέδια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν αρκετά σχόλια και στο σημερινό τύπο αναφορικά με την υπόθεση παρέτησης, ή τέλος πάντων ο Σεμπάστιαν Κούρτς οδηγήθηκε σε παρέτηση μετά τα όσα προέκυψαν στην Αυστρία, και γίνονται διάφοροι παραλληλισμοί με την ελληνική πραγματικότητα. Το συμμερίζεστε? Η περίπτωση του Σεμπάστιαν Κρούτς δείχνει ότι η διαπλοκή που υπάρχει ανάμεσα στο πολιτικό και στο οικονομικό προσωπικό της άρχουσας τάξης κάποτε βγαίνει και στην επιφάνεια και οδηγείται και σε αυτές τις ενέργειες. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο είναι το ότι διάφορα αστέρια του αστικού πολιτικού συστήματος που ανατέλουν, σβήνουν για να τα διαδεχτούν κάποια άλλα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατηθεί είναι το πώς στέκεται ο εργαζόμενος απέναντι σε αυτά που του σερβίρουν σαν μονοδρόμου, σαν πολιτική κυρίαρχη, και η ικανότητα που έχει αυτή να την αμφισβητήσει, αμφισβητώντας φυσικά και τέτοια πρόσωπα
που είτε πλένονται είτε ξεπλένονται. Σε αυτή τη φάση είμαστε στο ξέπλυμα του συγκεκριμένου πολιτικού στον οποίο αναφέρεστε. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο θέματα τα οποία μας είχαν απασχολήσει τις προηγούμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα επανέλθουν εκ των πραγμάτων στην επικαιρότητα. Το ένα είναι η Ελληνογαλλική Συμφωνία και θα ήθελα να το βάλω αυτό υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και σε επιχειρησιακό επίπεδο με την έξοδο του Ρούτσρεϊς ξανά, αλλά και σε επίπεδο ρητορικής με τις δηλώσεις Τσαβούσογλου που είδαμε. Και το ερώτημα είναι, επειδή ακούσαμε και τον κύριο Κουτσούμπα τι είπε στην Βουλή στην συζήτηση για την Ελληνογαλλική Συμφωνία, δεν πρέπει να έχουμε αποτρεπτική ισχύ. Δηλαδή, προφανώς και οι όροι και το κόστος είναι κάτι που θα πρέπει να ελέγχεται, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα. Το θέμα δεν βρίσκεται στην αποτρεπτική ισχύ. Το θέμα βρίσκεται στο τι εξοπλισμοί και για ποιον τα συμφέροντα. Γιατί η ίδια η συμφωνία στην οποία αναφέρεστε και τόσους πανηγυρισμούς ακούσαμε δείχνει καθαρά ότι ο στόχος δεν είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί εξάλλου αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν βρίσκονται στη ζώνη στην οποία αναφέρεται ότι θα είναι σε ισχύ η συμφωνία, το άρθρο 18 της συμφωνίας, η οποία περιγράφει ένα μεγάλο τόξο δράσης, το οποίο δεν έχει σχέση ούτε με το Αιγαίο ούτε με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι αποστολές στο Σαχέλ, οι αποστολές σε μια σειρά περιοχές, Μαύρη Θάλασσα, Νοτιοανατολική Μεσόγειο και άλλες περιοχές που αναφέρονται, δείχνουν κυριολεκτικά ότι η προσπάθεια που γίνεται μέσω και αυτής της συμφωνίας είναι η Ελλάδα να παίξει ένα ρόλο πρωτοπόρους σε σχεδιασμούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και οι εξοπλισμοί αυτοί αυτούς τους σχεδιασμούς υπηρετούν. Από κάπου όμως πρέπει να εξοπλιστούμε, δεν έχουμε το μέγεθος να σταθούμε με ίδιες δυνάμεις. Οπότε το θέμα είναι τι εξοπλισμοί και γιατί αποστολή. Ναι. Γιατί σας θυμίζω ότι όταν επί ΣΥΡΙΖΑ υπογράφηκε η συμφωνία αναβάθμισης των F-16, η επιχειρηματολογία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, των ΗΠΑ, στην Γερουσία και στο Κογκρέσο, είναι ότι αυτή η συμφωνία εξυπηρετεί τα σχέδιά μας για την αναβάθμιση της αποτροπής σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Καλά, τώρα αυτή φαντάζομαι ότι είναι δεδομένο ότι η κάθε πλευρά της δικής της. Επειδή είναι δεδομένα όλα τα δικές σκοπιμότητες εξυπηρετεί, έτσι ο καθένας έχει το συμφέρον του. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει το τι υπηρετούν οι συγκεκριμένοι εξοπλισμοί και πού στοχεύουν. Μάλιστα. Γιατί αυτά τα σχέδια και το να ακούμε για τη ρήτρα του άρθρου 2 της συνδρομής, ναι, υπάρχει στο ΝΑΤΟ ρήτρα τέτοια. Και εσείς ο ίδιος είπατε, ξεκινώντας το ερώτημα, για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Πού είναι η ρήτρα 2 του ΝΑΤΟ? Και αν μιλάμε για το ΝΑΤΟ που είναι και σύμμαχος η Τουρκία, πού είναι η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο Ευρωσύνταγμα, το οποίο είναι κυρίαρχο και είναι και πάνω από το Ελληνικό Σύνταγμα? Μάλιστα. Πού βρίσκεται αυτή η αλληλεγγύη τώρα που υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις? Γιατί είναι ανέκδοτο ότι θα υπάρχουν μέτρα ενάντια στην Τουρκία κλπ. Ξέρετε, η επικαιρότητα δείχνει πόσο χάρτινη πύργη είναι αυτή η επιχειρηματολογία που ακούμε για να υλοποιήσει ουσιαστικά η κυβέρνηση με ευρύτατη συνένεση. Αφήστε τους αστερίσκους τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτές οι συμφωνίες είναι κυριολεκτικά συνεχίζονται από τους προηγούμενους στους επόμενους. Αυτό πρέπει να προβληματίσει το λαό μας, γιατί βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε ένα λαβύριθμο νέων εξοπλισμών, δισεκατομμυρίων, για να παίρνει τα μπράβο η Ελλάδα ότι καλύπτει το 2% και πάνω του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, οι οποίες δεν είναι αμυντικές, είναι νατοικής σκοπής και προοπτικών για Ευρωστρατό και για αντίπαλο δέος, το οποίο συζητούν και οι Ευρωπαίοι εταίροι τους. Κάτι τελευταίο πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Σοφιανέ. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια η φασιστική απειλή. Το ΚΚΕ έπεσε και θύμα τις προηγούμενες ημέρες φασιστοειδών. Το ένα ερώτημα είναι τι θρέφει αυτά τα φαινόμενα και τις πρακτικές. Ποιος δίνει χώρο ενδεχομένως για να συνεχίσουν κάποιοι να τη στρατολόγηση κυρίως νέων και ποια πρέπει να είναι η απάντηση? Μόνο αν δούμε ποιοι ουσιαστικά στηρίζουν κάνοντας τα στραβά μάτια, και μιλάω για κύκλους και στην αστυνομία και στο χώρο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, μιλώντας για τα συγκεκριμένα γεγονότα στη Σταυρούπολη. Μόνο αν δούμε ποιοι περνάνε τη θεωρία των δύο άκρων
και της γενικής καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται. Θα δούμε ποιοι εκτρέφουν. Και αυτός που εκτρέφει σήμερα τους νεοναζιστές και, τις διάφορες φασιστικές ομάδες είναι αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης το οποίο ζούμε. Για ειδικό ρόλο, για ειδική αποστολή. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι αντικομουνιστικές κορώνες παλιάς σκοπής του Μπογδάνου είναι ίδιες με κορώνες που ακούγαμε από τη Χρυσή Αυγή και είναι ίδιες που αναπαράγονται και μάλιστα σε ντοκουμέντα που εξισώνουν τον φασισμό με τον κομμουνισμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, πώς να το πω, δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Είναι μια πραγματικότητα αν θέλουμε να δούμε πέρα από αυτό που σε πολύ κόσμο είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να φράξουμε το δρόμο στους Ναζί και στους φασίστες. Όμως όσο αυτονόητο είναι αυτό, άλλο τόσο σημαντικό είναι να δούμε και τι βρίσκεται πίσω από αυτό, ποιος εκολάπτει το αυγό του φιδιού, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και πάντα μπροστά μας το βλέπουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η καλύτερη, πιο αποφασιστική συμβολή στο φρενάρισμα και στην απάντηση στη μαχητική στο φασισμό που θέλει να σηκώσει κεφάλι είναι η πάλι απέναντι για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, είναι η απάντηση στον αντικομουνισμό, είναι η πάλι ενάντια σε αυτό το σύστημα που θρέφει και γεννά τέτοια φαινόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Σοφιανέ. Και εγώ καλημέρα. Καλή σας μέρα.